Ανθρώπου, σας θεωρούμε. Λοιπόν, έχουν γίνει πολλά εδώ πέρα στο κόκκινο τον τελευταίο καιρό. Κάποιοι τα διαβάζετε και μέσα από τα μέσα ενημέρωση, μέσα από τα sites. Καλό είναι να μην τα διαβάζετε όμω, να ακούτε από εμά εδώ πέρα, γιατί πολλέ φορέ διαστρεβλώνεται και η αλήθεια. Ωστόσο λοιπόν, εδώ πέρα αντιμετωπίζουμε διάφορα ζητήματα στο κόκκινο, αυτά που αντιμετωπίζετε και εσείς εκεί έξω, απληρωσχές, διάφορα οργανωτικά ζητήματα τα οποία μας πληγώνουν πάρα πολύ και δεν μας εξυπηρετούν στο να κάνουμε τη δουλειά μας όπως εμείς κρίνουμε με τον καλύτερο τρόπο. Έχω φέρει τον καθήλυνα αρμόδιο εδώ πέρα για να συζητήσουμε. Τον κύριο Δημήτρη Στούμπο, συνάδελφο από την Αυγή και μέλο ξανά του Διοικητικού Συμβουλίου τη Left Media ΑΕ. Γιατί αυτό διαβάζεται έξω στα μέσα ενημέρωση. Ω Left Media ΑΕ εμφανίζεται η εταιρεία και έτσι πρέπει για να είμαστε νομικά εντάξει. Μιλάμε στον ελληνικό. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα και σε σένα και σε όσου ακροατέ. Και νομίζω ότι έχει αρκετού από ό,τι ακούω εγώ τουλάχιστον από σχόλια για να πούμε και μια καλή κουβέντα παρά τι δύσκολε στιγμέ που περνάνε όλα τα μέσα, Κατά συνέπεια και τα δικά μα. Το λέω δικά μα και με την έννοια ότι δουλεύουμε ω δημοσιογράφοι ή ω εργαζόμενοι σε αυτά. Μιλάω και για το κόκκινο, μιλάω και για την αυγή, μιλάω για τι ιστοσελίδε μα και μιλάω και για το left.gr, που είναι γνωστή ιστοσελίδα επίση mm -hmm. με μεγάλη ανταπόκριση στον κόσμο εδώ και χρόνια. Και σε αυτή τη δύσκολη χρονιά, α πούμε και μια καλή χρονιά, γιατί εγώ πρώτη φορά βγαίνω στον αέρα σε αυτή τη συγκυρία, έστω και με αυτέ τι δυσκολίε, εμεί θέλουμε από του ακροατέ μα, όπω είπε σωστά, να είναι ενημερωμένοι. Από εμά και όταν λέω από εμά, από όλου μα. Όχι απλά από τη διοίκηση του ραδιοφωνικού σταθμού αλλά και από του εργαζόμενου, θα κάνουμε συζητήσει για την μπροστά στην κατάσταση που έχουμε φτάσει. Την μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα μέσα τη αριστερά και τα αριστερά μέσα, mm -hmm. γιατί είναι δύο αναγνώσει που μπορεί να κάνει κανεί. Και όπω σωστά είπε, όλα αυτά τα χρόνια το ραδιόφωνο αυτό δίνει μάχε μαζί με του εργαζόμενου το, του, του δημοσιογράφου και όλου, μαζί με του ακροατέ και όσοι το υποστήριξαν, γιατί δεν έχει κρυφού χρηματοδότε. Δεν έχει ιδιώτε επιχειρηματίε που παίζουν με κεφάλαια και κάνουν παιχνίδια σε offshore ή σε τράπεζε στην Ελβετία ή αλλού. Έχει ένα συγκεκριμένο χρηματοδότη που εξ αρχή είδησε το ραδιόφωνο, τότε λεγόταν Συνασπισμό, ω κόμμα, σήμερα λέγεται Συνασπισμό τη Ρωσπαστική Αριστερά. Γιατί μιλάμε σήμερα, Μόνο να μου επιτρέψει να εξηγήσω για ποιο λόγο κάνουμε αυτή τη συζήτηση και θα τη συνεχίσουμε. Μιλάμε σήμερα γιατί χθε μια απεργία. Μια απεργία που συνέβη στο ραδιόφωνο. Όχι για πρώτη φορά. Έχουν επαναληφθεί και διάφορε τάσει εργασία. Η συγκεκριμένη έγινε για συγκεκριμένου λόγου. Η συγκεκριμένη όμως. έγινε για τρει απολύσει. Τρει απολύσει. αυτό ακούει ο Πολίτη. Ακριβώ. Λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συμπεριφέρεται με ανάγκη τον τρόπο στα μέσα του. Αυτό ακούω έξω τουλάχιστον από φίλου που μιλάω. Και υπάρχει επίση και απληρωσιά η οποία υπάρχει γενικότερα στα μαγαζιά των Μίντια. Αλλά α έρθουμε εδώ πέρα στα δικά μα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει δεν θα το κάνει ποτέ αυτό να πειράξει. Επειδή οι, οι ακροατέ μα και όλοι οι φίλοι του ραδιοφώνου και οι όσοι θέλουν να, να, στηρίξουν την προσπάθεια των μέσων, εγώ πρέπει να τους εξηγήσω μια χρονική σειρά γεγονότων. Πράγματι, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρχε ένας μεγάλος ανορθολογισμός από αυτήν την συλλογική ιδιοκτησία την κομματική, έχοντας ένα ραδιόφωνο αλλού και μια εφημερίδα αλλού. Αυτό πρόκυψε εδώ και 12 χρόνια με αποτέλεσμα να έχει μια μεγάλη οικονομική επιβάρυνση ως κόμμα και πολύ περισσότερο τα τρία τελευταία χρόνια που έχει μειωθεί η κρατική επιχορήγηση ήταν αναγκασμένο ω ΣΥΡΙΖΑ να ξανασυζητήσει τι κάνει με τα μέσα του. Mm -hmm. Πριν τρει μήνε αποφάσισε ομόφωνα και προχθέ το επιβεβαίωσε ομόφωνα και η κεντρική του επιτροπή ότι όχι μόνο κρατάει τα μέσα του, γιατί ξέρει και εσύ ω δημοσιογράφο και πολλοί άλλοι ότι μέχρι το καλοκαίρι και εδώ συζητήσει γινόντουσαν και αλλού, κυρίω από εχθρού, αλλά και από φίλου που λέγανε ότι εδώ θα κλείσει το ραδιόφωνο, θα κλείσει η εφημερίδα ή θα κλείσουν και τα δύο ή κάτι ενδιάμεσο ή θα φύγουν εμοσί, Δεν θα κλείσει τίποτα. Η απόφαση ήταν και παραμένει σαφή και έλεγε και λέει προ όλου δημοσίω: Κρατάμε τα μέσα μα αυτά που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ραδιόφωνο και την εφημερίδα σε όλε τι εκδόσει, έξι εκδόσει, καθημερινή και κυριακάτικη. Θέλουμε όλου του εργαζόμενους μαζί μα. Όλε οι θέσει εργασία διασφαλισμένε και αυτό που ζητήσαμε από του εργαζόμενου ήταν η συνεννόησή του για να υλοποιηθεί μια περικοπή του μισθολογικού κόστου στο 20% πάνω από τα 750 καθαρά. Μια άνοτελα Για να βάζουμε λίγο σειρά για να καταλαβαίνω και εγώ μερικά πράγματα. Μίλησε για ανορθολογισμό στον τρόπο που γινόντουσαν τα πράγματα οικονομικά. Συμφωνούμε γιατί βλέπαμε και εμεί όλοι το ζούσαμε πώ γινόταν τα πράγματα. Και επειδή έχει δουλέψει Ο... και αλλού και ξέρει τι γίνεται, Ο είναι ανεθόλου... προφανέ ότι δεν γίνεται να πηγαίνω εγώ αλλού. Και αλλού να είναι το ραδιόφωνο, αλλού να είναι Προφανώς, η Προφανώ. Σε αυτό να συμφωνήσουμε. Αλλά ο ανορθολογισμό πάντα δεν είναι ευθύνη τη εκάστοτε διοίκηση και όχι των εργαζομένων, θα κάποιο. Απολύτω. Και την πληρώνουν τώρα εργαζόμενοι. εργαζόμενων, θα πει κάποιο. Απολύθηκαν τρει άνθρωποι. Ε, ε, να εξηγήσω. Νομίζω ότι καταρχήν για να μιλήσουμε για το ραδιόφωνο, α, η διορθωτική κίνηση που γίνεται σε αυτόν τον αναρθολογισμό λέει τα ενωπιώ τα μέσα μου και εξαγγέλθηκε αυτό και προχωράει βήμα το βήμα. Απόδειξε ότι η νέα διοίκηση που ανέλαβε εδώ, σαν συνέχεια τη προηγούμενη, έχει επικεφαλή. Την κυρία Νατάσα Θεοδωρακοπούλου, mm -hmm. που είναι κεντρικό ιστορικό στέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ και παλιά του συνασπισμού, μάλιστα από τους ιδρυτές του ιδρυτέ του ραδιοφώνου, στην αρχική του φάση, ανέλαβε πρόεδρο και σηματοδοτεί την ενοποίηση ω βηματισμό, γιατί ανέλαβε και πρόεδρο στο Διοικητικό Συμβούλιο τη Αυγή. Mm -hmm. Είναι μάλιστα μέλο τη πολιτική γραμματεία, για να μην κρυβόμαστε. Που αυτό σηματοδοτεί ότι εννοεί την απόφασή του στο συγκεκριμένα θέματα ο ΣΥΡΙΖΑ και θα την προχωρήσει βήμα το βήμα. Θέλοντα και επιδιώκοντα τη συνεννόηση. Αναφέρθηκε στι μη πληρωμέ. Νομίζω ότι είναι μια όαση το ραδιοφωνάκι και η εφημερίδα σε έναν βαθμό θα εξηγήσει όσου το αναφέρθηκαν. Θα απάτηση. μιλήσω και στι απολύσει. Δεν θέλω να αποφύγω τίποτα και καμία ορολογία. Εμεί λοιπόν, όποιο δούλευε εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο, όλα αυτά τα χρόνια, είτε 10 χρόνια είτε 8 χρόνια, ποτέ δεν έχασε ένα μηνιάτικο. Και καλά. Και σωστό. Παρά τι δυσκολίε, παρά τι δυστοκίε, παρά τι ενδεχόμενε καθυστερήσει καταβολή όπω και τώρα που είναι πίσω δύο μήνε. Οι συνάδελφοι και ενδεχομένω πάει να συμπληρωθεί ο τρίτο. Εδώ είμαστε και θα δούμε τι θα γίνει. Η εγγύηση που λέμε λοιπόν στου συναδέλφου ήταν ότι εφόσον είχαμε συνεννοηθεί και στην περιστολή του μισθολογίου με του όρου που είπα πριν, δεν υπήρχε κανένα άλλο λόγο να προχωρήσουμε στι μειώσει των δαπανών και του μισθολογίου. Μιλάμε για συνολικέ μειώσει δαπανών αλλά και του μισθολογίου. Με τη συνεννόηση. Αφού δεν υπήρξε ανταπόκριση, είναι προφανέ ότι η μείωση του μισθολογίου θα προκύψει με όλου του νόμιμου τρόπου. Και αυτό ήμασταν αναγκασμένοι να κάνουμε. Δηλαδή. Αν δεν υπάρξει συνεννόηση και μέχρι τώρα δεν υπήρξε, εμεί θα προχωρήσουμε στη μείωση και του μισθολογικού κόστου και στην αυγή και στο ραδιόφωνο. Διότι τα χρήματα. Για να μα ακούνε και όλοι οι φίλοι που έχουν στηρίξει το ραδιόφωνο και να συνεχίσουν να το στηρίζουν και θα κάνουμε και καμπάνια στήριξη πανελλαδική για όλο το δίκτυο του ραδιόφωνου. Επαναλαμβάνω, με όλου του εργαζόμενου μαζί, εφόσον μπουν στη συνεννόηση. Καμία απώλεια ακόμα και στα μνημονιακά χρόνια. Και όχι γιατί είναι μνημονιακά και εγώ παραμένω απέναντι στα μνημόνια και ω πολίτη και ω δημοσιογράφος, όπω και εσύ. Εκείνο όμω που έχει σημασία είναι ότι το πορτοφόλι είναι συγκεκριμένο και δεν μπορεί να έχει ένα υπέρογγο. Βαθμό δαπάνη όπω μέχρι τώρα, γιατί και το 2016 και το 2017 διωγγώθηκε υπερβολικά το κόστο και σε αριθμό εργαζομένων. Ξέρει καλά ότι κάποιοι εργαζόμενοι αποχώρησαν το καλοκαίρι και την περασμένη χρονιά. Αυτό με δική του επιλογή. Πήγαν σε έναν άλλο ραδιοφωνικό σταθμό ή να δουλέψουν κάπου αλλού. Αυτό είναι θέμα δικό του. Εμεί όμω το ραδιόφωνο οφείλουμε να το σταθεροποιήσουμε μαζί με την εφημερίδα. Σε ένα μήνα, ενάμιση το πολύ, θα έχουμε βρεθεί όλοι μαζί σε έναν ενιαίο χώρο. Αλλά όχι με φασαρίες, ούτε με αντιθέσει που θα έλεγα ότι είναι περισσότερο πεδαριώδει. και για τι απολύσει. Για να μην αποφύγω τίποτα, εάν κάποιο δεν συμφωνεί και νομίζω ότι αυτό το μαγαζί έχει έναν ιδιώτη ή έναν επιχειρηματία που κερδοφορεί ή κάνει κάποια παίγνια από πίσω του, δεν κάνει κανένα παίγνιο. Έγινε απόλυτα διαφανή συζήτηση και στην πολιτική γραμματεία τη Συλλογική Ιδιοκτησία και στην Γενική Επιτροπή που ήρθαν και οι εργαζόμενοι. Απαντήθηκε από το γραμματέα του κόμματο ότι είναι μονόδρομο η ενοποίηση όλε οι θέσει εργασία εφόσον συνεννοηθούμε και στην οικονομική περιστολή. Νομίζω ότι είναι παραπάνω από αξιοπρεπέ, αν δουλεύω εγώ στο ραδιόφωνο, να έχω την εγγύηση ότι θα παίρνω τουλάχιστον 750 καθαρά στο χέρι. Δεν πειράζεται κανένα δηλαδή. Γιατί απολύθηκαν όμω αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Αυτοί απολύθηκαν γιατί δεν γιατί καταλαβαίνω και θα ξέρω. Απλά κλήθηκαν. Καλημέρα σα. Απολύθηκαν. Όχι, δεν κλήθηκαν όλοι και δεν νομίζω η προσπάθεια που γινόταν δεν ήταν να κληθεί κανεί. Η προσπάθεια ήταν να συνονοηθούμε όλοι συλλογικά. Θα γίνουν Αυτό απεφεύχθηκε. Αν δεν υπάρξει καμία συνεννόηση με του εργαζόμενου, είναι προφανέ ότι και στο ραδιόφωνο και στην εφημερίδα θα πρέπει να κάνουμε και τέτοιε κινήσει. Εγώ είμαι σε θέση να γνωρίζω πάντω για το κόκκινο ότι οι εργαζόμενοι, από την πλευρά των εργαζομένων, υπάρχει διάθεση συνεννόηση. Εγώ δεν θέλω να σχολιάσω τι διαθέσει. Επειδή δυστυχώ κάποια στιγμή, να θυμίσω και πώ ξεκίνησε το ραδιόφωνο κάποτε όταν το ίδρυσε ο τότε πρόεδρο του συνασπισμού Αλέκο Αλαβάνο. Είχε πει λοιπόν ότι αυτό το ραδιόφωνο θα στηρίζεται πρώτα στο φιλότιμο και μετά στον επαγγελματισμό. Πολύ γρήγορα ξέρουμε όλοι ότι αν κάποιο δουλεύει καθημερινά και δίνει την εργασία του, δικαιούται να ζητήσει μισθό. Και ακριβώ έτσι έγινε. Συνεπώ, σιγά σιγά έφτασε ένα πολύ μεγάλο μισθολογικό κόστο. Μπορώ να επαναφέρω και στου ακροατέ μα ότι σε όλο το δίκτυο, μέχρι πέρυσι, πριν αρχίσουν να γίνουν κάποιε αποχωρήσει, επειδή έφυγε και ο πρώην η διευθυντή του ραδιοφώνου κλπ. Το χρέο μα γιατί διωγγώθηκε, αυτό δεν έχω καταλάβει. Διωγγώθηκε αφενό μεν γιατί όλε οι προσλήψει που είχαν γίνει φτάσαν σε ένα σημείο να είναι πάνω από 120 τα άτομα πανελλαδικά. Δεν έπρεπε να υπάρχει έλεγχο σε αυτό. Να πει σε κάποιον. Συμφωνώ, μα να πει απάντησα... στον Γιώργο Ελλάδο, τι θε δεν κάνει. Σωστά είσαι χμηρό. Ανέλαβε να... αυτή την ευθύνη συλλογική και είπε ήταν λάθο αντιμετώπιση των οικονομικών μα Πανών, με βάση το πορτοφόλι τη συλλογική ιδιοκτησία, αυτή η διόγκωση, η υπερβολική διόγκωση και η ετεροβαρή. Από εκεί και πέρα σημαίνει ότι πρέπει να μην μείνει αδρανή. Εντάξει, έκανε λάθη, σοβαρά λάθη διοικητικά και ιδιοκτησιακά για με ένα μεγάλο διάστημα. Ο εργαζόμενο δεν πληρώνει αυτά τα λάθη. Κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν αυτή την κατάσταση όμω. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή εγώ θέλω να, να πω για όσου μα ακούνε, γιατί μιλάω πρώτα ω εργαζόμενο, παρότι μπορεί να με αμφισβητήσει και δικαιούσε. Εγώ είμαι 25 χρόνια μοναπασχόλη στην Αυγή από επιλογή μου. Δεν με υποχρέωσε κανένα. Έχω πολλέ φορέ να είμαι καθυστερημένο στι αμοιβέ, όπω και άλλοι εργαζόμενοι. Όλοι μα. Ειδικά στην Αυγή πριν τέσσερα χρόνια, να μα ξέρουν οι ακροατέ, για να την κάνουμε τη συζήτηση. Με δική μα επιλογή, όλοι οι εργαζόμενοι πριν τέσσερα χρόνια, κάναμε περιστολή δαπανών μόνοι μα, γιατί έτσι έμεινε ανοιχτή η Αυγή. Αλλιώ δεν θα είχε μείνει ανοιχτή και δεν άνοιξε ρουθούν, για να το πω λαϊκά. Δεν καταλαβαίνω γιατί με τον ίδιο τρόπο δεν μπορούσε να γίνει η συνεννόηση και τώρα, που είναι πολύ πιο δύσκολε οι συνθήκε για τα μέσα και το γνωρίζει, που διάφορα μεγαλοαφεντικά ανοιγοκλίνουν εφημερίδε, Πρόσφατα ο κύριο Μαρινάκη που είχε επενδύσει πάρα πολλά στη λεγόμενη ελευθερία του τύπου, έκλεισε την εφημερίδα. Άφησε 40 ανθρώπου Και άφησε στον στο δρόμο. δρόμο. Εμεί δεν θέλουμε κανέναν στον δρόμο. Η αριστερά πρέπει να υπερασπίζεται πρώτα τι θέσει εργασία. Οι τρει που μείναν στον δρόμο. Και το είπαμε σαφέ. Για να οι απολύσει. Είναι, είναι μια εφόσον, συζήτηση που γίνεται στο κόκκινο. Εφόσον είχε γίνει η συνεννόηση ή γίνει η συνεννόηση, δεν υπήρχε κανένα λόγο να φτάνουμε σε τέτοιε αντιπαλότητε. Αυτό δεν το κατάλαβαν οι συνάδελφοι. Νομίζω περισσότερο από. Επιπολαιότητα, μην πω καμία κουβέντα. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω πρόσωπα, δεν μιλάω ούτε καν για απολυμμένου. Εγώ μιλάω ακόμα για εργαζόμενου. Εκείνο που πρέπει να ξέρουν όμω οι ακροατέ μα και οι αναγνώστε τη εφημερίδα: γιατί δηλαδή δυστυχώ έγινε απεργία και στην αυγή. Σήμερα δεν κυκλοφόρησε η αυγή. Εδώ προηγουμένω που έκανε σωστά τη δουλειά σου και ο συνάδελφο, δεν έχει την αυγή στο τραπέζι. Και δεν κατάλαβα γιατί. Απολύσει στην αυγή δεν έγιναν. Η ανάλογη συζήτηση γίνεται. Το θέμα είναι για ποιο λόγο πρέπει να μείνει χωρί αυγή ο αναγνώστη τη, όταν πράγματι έχει να αντιμετωπίσει αυτή την επίθεση από διάφορου μιντιάρχε. Εγώ δεν λέω του εργαζόμενου, όπου και αν δουλεύουν, μικρό έτυπο, μεγαλύτερο ραδιόφωνο, μεγάλη εφημερίδα. Εμεί είμαστε με τι θέσει εργασία και γι' αυτό και τα σωματεία πρέπει να προσέξουν. Εμεί κάναμε δημόσια κριτική από το Διοικητικό Συμβούλιο τη Αυγή διότι μόνο διαπεριφορά η ΕΣΥ αποφάσισε μια απεργία στην Αυγή κατά πρωτοφανή τρόπο, χωρίς καμία απόλυση και χωρίς καμία άλλη κατάσταση. Στο όνομα τη συμπαράσταση, αλλά η πρώτη συμπαράσταση πρέπει να είναι μεταξύ μα. Να κρατήσουμε ανοιχτά τα μέσα, όχι μόνο γιατί το αποφάσισε ο συλλογικό ιδιοκτήτη, αλλά γιατί εμεί καταλαβαίνουμε τη διαφορά του κόκκινου που θέλει να ακούει του πολίτε, και πρώτα απ' όλα του εργαζομένου του, αλλά και οι εργαζόμενοι να ακούνε τη φωνή τη λογική του ρεαλισμού και τη συνεννόηση με τι απόλυτη διαφάνεια. θέμα, επειδή και αυτό το έχω ακούσει. Τίθεται θέμα brand affair διοίκηση εργαζομένων, Δηλαδή ότι εγώ θα σε νικήσω, όχι εγώ θα σε νικήσω και δεν Κανένα... κάνω πίσω. Υπάρχει αυτή η αίσθηση σε ένα. Πολύ από την ωραία τεράσου. το θέτη. Εγώ, ό,τι και Είναι αν έχει. Είναι θέμα κόντρα, δηλαδή προσωπικό πια. Νομίζω ότι η νέα διοίκηση που την γνώρισαν ή θα την γνωρίσουν οι εργαζόμενοι όλοι, γιατί δεν έχουν το χρόνο. Νομίζω κυριάρχησε ένα πρόχειρο, μια πρόχειρη αντιπαλότητα για να μείνω. Όσο γίνεται πιο προσεκτικό, θα καταλάβουν ότι είναι πραγματική η βούληση τη απόφαση και ίσω η μόνη παρεξήγηση που δεν κατάλαβαν επί τρει μήνε υπομονή στη συζήτηση και στο διάλογο είναι ότι θα υλοποιηθεί η απόφαση του εξορθολογισμού. Είναι μονόδρομο ο εξορθολογισμό. Ο οικονομικό, ο παραγωγικό, ο δημοσιογραφικό και η ενοποίηση όλων. Ρωτάει ένα φίλο ή μία φίλη, δεν υπογράφει, γι' αυτό δεν δίνω φίλο. Μετά, μετά τη μείωση, λέει 20%, ποιο θα είναι το κατώτατο μεικτά που προβλέπει η διοίκηση για του εργαζόμενου. Αν δεν έχει γίνει σαφέ, είπαμε ότι ό,τι βρήκαμε δεν ακουμπάμε τίποτα. Όποιο έχει μέχρι 750 καθαρά, δεν έχει την παραμικρή απώλεια ούτε ένα ευρώ. Επαναλαμβάνω, μέχρι 750 καθαρά, είτε είναι παραγωγό είτε είναι δημοσιογράφο. Όλοι οι υπόλοιποι νομίζω είναι κάπου 25 άτομα θα επιληφθούμε συγκεκριμένα ω νέα διοίκηση θα έχει μείωση 20% δηλαδή αν ο Στούμπος παίρνει 1500 για να γίνει κατανοητό που εγώ ξαναήρθα εδώ να μετά από 5 χρόνια δωρεάν από τα 1500 θα μειωθεί 20% δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είναι ρεαλιστικό αυτό να το δουν ακόμα και τα σωματεία στη συνέχεια που πρέπει να διεκδικήσουν νέε συλλογικέ συμβάσει και θα τι στηρίξουμε και θα τι υλοποιήσουμε πρώτοι όπω ήμασταν οι μοναδικοί που τι υλοποιούσαμε τόσα χρόνια. Mm -hmm. Επειδή από διασπάσει συντρόφια έχουμε χορτάσει, να διαβάσω δύο μηνύματα ενδεικτικά όμω αποτυπώνουν έτσι ω ένα βαθμό λίγο τη γενικότερη εικόνα που βλέπω εδώ πέρα στον ε, δέκτη που λαμβάνω τα μηνύματα. Γράφει φίλη Δήμητρα νωρίτερα, στον αγώνα σα είμαστε δίπλα, ευχαριστούμε πολύ. Γράφει φίλη Σιδώρα, παρακαλώ λάβετε υπόψη και εμά που συμφωνούμε με τον κύριο Στούμπο. Δεν είναι προσωπικό το θέμα εδώ πέρα. Εδώ πέρα το ζήτημα είναι να βρεθεί λύση για του εργαζόμενου. Είμαι 12 χρόνια στο κόκκινο, είμαι 20 μέρε πριν εκπέμψει αυτό ο σταθμό. Σε αυτό το σταθμό, όταν δεν υπήρχε στούντιο ακόμα, πιστέψτε με, είμαστε όλοι άνθρωποι που πονάμε αυτό το σταθμό. Μιλάω για του εργαζόμενου. Δεν υπάρχει ζήτημα προσωπικό με κανέναν. Το θέμα είναι προσωπικό ω προ την λύση του. Προσπαθούμε να βρούμε μια λύση που να είναι βιώσιμη και να μην μα ξεπερνά. Στο κομμάτι τη αξιοπρέπεια, η οποία νομίζω ότι είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Η αξιοπρέπεια. Ε, η τον έτσι, Για να μην παρεξηγηθώ Όχι, από συναδέλφου. Μπορώ να συμφωνήσω μαζί σου και να πει και στον αέρα ότι δεν έχουμε κάνει καμία προσυνεννόηση. Κάνουμε καθαρά δημοσιογραφική ελεύθερη συζήτηση. Εγώ... Αυτό το ραδιόφωνο παραμένει ανοιχτό. Όποιο δεν μα έχει γνωρίσει και από του ακροατέ ή από του συνεργάτε ή από του φίλου θα μα γνωρίσει, θα χρεώνεται ο καθένα δημόσιο λόγο τι λέει και τι πράττει. Θέλω και κάτι τις τελευταίο. Θα ανακληθούν τρει απολύσει των συναδέλφων. Υπάρχει περίπτωση τέτοια. Τέτοιο δρόμο υπάρχει. Μόνο Εφόσον το σωματείο μαζί με του εργαζόμενου καταλάβει τι σημαίνει βιωσιμότητα και με του όρου αυτή τη απόφαση, θα γίνει βήμα πίσω. Αλλιώ δεν υπάρχει λύση. Θα προχωρήσουμε στον εξορθολογισμό. Μάλιστα. Θέλω να είμαι απόλυτα σαφή. Δεν έχει να κάνει με πρόσωπα. Δυστυχώ. Δεν είναι εκδικητικέ οι απολύσει. Μα πρώτα απ' επειδή ακούστηκε και στη συνέλευση των εργαζομένων ότι είναι εκδικητικέ ΣΕ... και γράφονται. Μισό λεπτό όμως. Αν εγώ πάω στο ΣΕΠ και κάνω μια καταγγελία σε βάρο τη και την άλλη μέρα η διοίκηση με απολύσει, δεν θα πάει το μυαλό μου στο πονηρό. Λογικό δεν έγινε είναι. αυτό όμω. Παρότι στο ΣΕΠ έχουν προσφύγει πολλοί συνάδελφοι, θα μπορούσε να πει κανεί να σα πω για κάτι άλλο. Νομίμω θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει πολύ περισσότερε απολύσει. Δεν κάναμε αυτό. Για επιλογή αναγκαστήκαμε να κάνουμε αυτό το βήμα για να πιστούν όλοι, να πιστούν όχι από την άποψη του μέτρου, ότι είναι μονόδρομος για να πληρώνεται κάθε μήνα ο εργαζόμενος, εσύ, εγώ, στην Αυγή, στο ραδιόφωνο, πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή των οικονομικών, όχι μόνο του μισθολογικού, επαναλαμβάνω. Απόδειξε ότι θα πάμε σε ενιαίο χώρο σε 1,5 μήνα το πολύ, γιατί θέλει την παραγωγική υποδομή να διαμορφωθεί, ώστε εκεί να ξεκινήσει αφετηριακά μια άλλη αξιοποίηση όλου του δυναμικού, επαναλαμβάνω, να ακουστεί καθαρά. Μάλιστα. Όλο το δυναμικό θα συνεχίσει και μάλιστα στο βαθμό που κάποιο δουλεύει και στο ραδιόφωνο και στην εφημερίδα θα έχει και ένα επιμίστιο, είχαμε πει. Αυτό αφέθηκε και από τα σωματεία δυστυχώ. Χάθηκε χρόνο, φτάσαμε σε οξυμένε καταστάσει. Δεν θα λυθούν με αντιδράσει επιπόλαιε και πρόχειρες. Θα, αντιδρα... θα... θα πρέπει να αντιδράσουμε όλοι όπω είπε και το κατανοώ, συμμεριζόμενοι το κόστο ανοιχτών μέσων με όλε τι θέσει εργασία. Συνοψίζοντα, για να καταλάβω δηλαδή, είναι ότι αν υπάρξει συμφωνία, συνεννόηση τη διοίκηση με του εργαζόμενου εδώ στο κόκκινο. Να μιλήσω για εμά, μην μιλήσω για την Αυγή. Οι άνθρωποι, συνάδελφοι εκεί πέρα έχουν δικέ σου φωνέ, μπορούν να πούν τα ίδια. Να πούν τα δικά του, συγγνώμη. Με βεβαίως. Μπορεί να ανακληθεί λοιπόν η περίπτωση των τριών απολύσεων, αν υπάρξει συνένεση και απολύσει στο μέλλον δεν πρόκειται να γίνουν. Αυτό καταλαβαίνω. Επαναλαμβάνω, μονόδρομο η συνεννόηση με όλε τι θέσει εργασία και του εργαζόμενου, στον εξορθολογισμό των οικονομικό. Αν δεν έγινε κατανοητό, θα επανέλθουμε στο δημόσιο διάλογο με όλου του συναδέλφου και με τα σωματεία. Λοιπόν, Μπούλικα Μιχαλοπούλου, Δελτίο Ειδήσεων. Καλή σα ημέρα. Ραντεβού αύριο στι 8 αδερφιά των